παγκόσμια φωνή μας εδώ σήμερα 25 Μαρτίου του 2021 και έχουμε μαζί μας Πέτρο. Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Κοντογιώργη. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Έχουμε την Επανάσταση. Σήμερα λοιπόν 25 Μαρτίου. Έχουμε δύο αφηγήματα τα οποία μπορούν να μας εξηγήσουν ή προσπαθούν εν πάση περιπτώσει να μας εξηγήσουν ποια ήταν η κατάσταση των Ελλήνων και της γύρω περιοχής της Ευρώπης εν πάση περιπτώσει εκείνης της εποχής. Το ένα αφήγημα είναι αυτό που ακούμε αυτές τις μέρες, ότι ήταν μια μικρή Ελλάδα, μια μικρή αγροτική κοινωνία που κατάφερε να πείσει τους Ευρωπαίους να έρθουν να την ελευθερώσουν. Και επομένως, αφού ήταν μικρή, αγροτική και περιορισμένων δυνατοτήτων και αντιλήψεων, ήρθε η Ευρώπη που μας απελευθέρωσε και μας έφερε και τους θεσμούς της, μας έφερε και τη δημοκρατία, μας γνώρισε και τους προπάπους μας, την αρχαιότητα και ούτω καθεξής. Μ' αρέσει πως τα λέτε. Βγήκε ως κλίμα κατά την χθεσινοβραδινή συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας με τους ξένους φιλοξενουμένους. Όσο το χρωστάμε σε αυτούς. Να τους τιμήσουμε, δεν πειράζει. Να διαφημίσουμε, αν θέλετε, το γεγονός της Επανάστασης. Αλλά ο λόγος της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, με πρώτη βέβαια την πρόεδρο, γιατί είναι και η κατεξοχή να μαθείς, δήλωσε ότι αυτή ήταν η Ελλάδα που μας απελευθέρωσε και μας τίμησαν με την ναυμαχία του Ναυαρίνου οι Ευρωπαίοι για να μας κάνουν κράτος. Προσέξτε, έρχεται ένας διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, έχει σημασία να το υπογραμμίσουμε, ας ξαναακούσουμε τον λόγο Καρόλου και τι λέει, ότι εσείς όχι στην αρχαιότητα αλλά στην εποχή της Επανάστασης ήσταν μια οικουμενική πραγματικότητα, ένας οικουμενικός ελληνισμός ο οποίος την Επανάστασή του και με τις δικές του δυνάμεις απελευθερώθηκε. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε, όταν δηλώνει ο ίδιος ότι αυτή η Επανάσταση ενέπνευσε την Ευρώπη? Δεν θέλουν να το πούν γιατί έχουν αυτή την μικροελλαδική, δυστυχή και ταλαιπωρημένη ιδέα στο μυαλό τους. Σημαίνει ότι η παρουσία των Ελλήνων αναγνωρίζει ο διάδοχος του μοναρχικού θρόνου της Αγγλίας που αμφισβήτησε ουσιαστικά η Ελληνική Επανάσταση, ήταν κάτι το οποίο έδωσε όθηση, ενέπνευσε την Ευρώπη. Ξέρετε, έχει σημασία να πούμε ότι αυτό που συνέβη στο Ναυαρίνο δεν ήταν μια φιλόφρον και φιλάνθρωπη πράξη προς τους Έλληνες. Η Επανάσταση πραγματοποιήθηκε σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το δυσμενές περιβάλλον? Ότι ήταν μια επανάσταση με οικουμενικά δημοκρατικά χαρακτηριστικά που ήρθε αντιμέτωπη με αυτό που ήταν η Ευρώπη. Η Ευρώπη μπορεί να ήταν ο ηγεμόνας του κόσμου, αλλά ήταν απολυταρχία. Οι κοινωνίες της εποχής ήταν θεμελιωδώς φεουδαλικές. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν έρχεται να επιβεβαιώσει όχι το αφήγημα αυτών που δεν έρχονται σήμερα να γιορτάσουν την Επανάσταση αλλά με αφετηρία την Επανάσταση να δοξάσουν το κράτος και τους συντελεστές του, δηλαδή τον εαυτό τους και τα πεπραγμένα τους. Έρχεται λοιπόν ο πρίγκιπας της Αγγλίας, ο διάδοχος, να μας θυμίσει ότι στο Ναυαρίνο τι συνέβη? Συνέβη η Ελληνική Επανάσταση να αλλάξει τα γεωπολιτικά δεδομένα της περιοχής, να τα ανατρέψει και να αναγκάσει τις μεγάλες δυνάμεις, ή αν θέλετε να τις οδηγήσει, να συνταχθούν με αυτό που το θεωρούσαν μείζωνα απειλή προηγουμένως, την Ελληνική Επανάσταση, να αναγνωρίσουν επομένως την ανεξαρτησία
με δεσμευτικούς όρους της Ελλάδας. Δηλαδή θα σας αναγνωρίσουμε γιατί μας διευκολύνει. Ο Κάρολος θα πει με το αίμα σας ελευθερωθήκατε, δεν σας απελευθερώσαμε, εμείς αναγνωρίσαμε αλλάζοντας τη γεωπολιτική, την παρουσία σας, προκειμένου να παίξουμε το παιχνίδι που μας ενδιέφερε να παίξουμε, συναντήθηκαν και επομένως οι συσχετισμοί άλλαξαν και στο εσωτερικό αυτής της περιοχής. Η περιοχή αυτή, η μικρά Ελλάδα, αργότερα ξέρετε ότι την χαρακτήρισαν μικράν πλην έντιμον Ελλάδα για να δικαιολογήσουν το ΙΚΑΔΕ, δηλαδή μην οδηγήσουμε στην εθνική ολοκλήρωση γιατί κινδυνεύουν τα προνόμια μας εσωτερικά, έτσι έλεγαν οι γουναριστές το 1921-22. Αυτή λοιπόν η μικρά Ελλάδα. Κύριε Κοντογιώργη, να σας διακόψω μια στιγμή για να κάνω μια ερώτηση σε αυτό που είπατε για τον Ναβαρίνο. Εκείνη την εποχή, τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε εμείς, η Ελληνική Επανάσταση λόγω του εμφυλίου στην ουσία είχε καταπνιγεί. Εάν λοιπόν δεν γινόταν αυτό το γεγονός, πιστεύετε ότι θα μπορούσε ακόμη να επιζήσει? Μην μειώνετε τα πράγματα στο στιγμιαίο γεγονός. Το γεγονός ότι όταν είχε σχεδόν σβήσει η Επανάσταση, έρχονται οι ίδιοι Έλληνες και επιλέγουν τον Καποδίστρια και επαναφέρει το ελληνικό ζήτημα στη διεθνή σκηνή. Και το γεγονός ότι την ίδια αυτή περίοδο παρεμβαίνουν οι δυνάμεις σημαίνει ότι η ελληνική επανάσταση είχε εξέλθει νικήτρια. Μα και σίγουρα και ο Καποδίστριας δούλεψε για να γίνει το Ναβαρίνο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έκανε, αλλά περιδιάβαινε τις αυλές. Νομίζω, έτσι δεν είναι? Δείτε λιγάκι τη γεωπολιτική. Ο Καποδίστριας δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Το ότι πήρε την Επανάσταση σβησμένη και την έκανε κράτος δηλώνει πολλά. Η Επανάσταση... Ότι η ανεξαρτησία ήδη υπήρχε στις αυλές της Ευρώπης. Είχε φτάσει ήδη. Η Επανάσταση, η ελληνική υπόθεση είναι μια σύνθετη υπόθεση που δεν μπορεί να εκφυλίζεται στο επιχείρημα ότι ήταν μια μικρή και αγροτική κοινωνία, διότι δεν ήταν ούτε μικρή η ελληνική κοινωνία, ο ελληνισμός της εποχής, ούτε αγροτικός με την έννοια. Με ποιους θα συγκρίνουμε? Έχει σημασία αυτή η επιμονή τους των άλλων? Εξάλλου ξεκίνησε από τους προύχοντες των Βαλκανίων, των Ελλήνων προχόντων των Βαλκανίων, όχι από τη αγροτική φτωχή Ελλάδα. Προσέξτε, ο ελληνικός κόσμος είναι ο πιο αστικός σε σχέση με τον οποιονδήποτε άλλο ευρωπαϊκό. Σωστό. Ο ελληνικός κόσμος διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας εξαιρετικά προωθημένης κοινωνίας που δεν έχει κανένα πεδίο σύγκρισης με ό,τι συνέβαινε στην Ευρώπη. Με τους δολοπάρικους, με τη δολοπαρικία. Συνίζεται να φύγει από τη φεουδαρχία. Έχει δουλοπάρικους βασικά. Ο ελληνικός κόσμος αγωνίζεται να αποκτήσει την εθνική του εστία εκεί που ζει, παρόλη την εθνική και δυναστική κατοχή των Οθωμανών, σε καθεστώς πόλεων, κρατών, δηλαδή των κοινών. Είναι και με όρους δημοκρατίας. Έχει αστική τάξη η οποία ελέγχει τρεις αυτοκρατορίες. Δεν πρέπει να τα αγνοούμε αυτά. Ξέρετε ποιοι θέλουν να τα συγκαλύψουν κάτω από το χαλί? Εκείνοι που όταν ακούν να μιλάει κάποιος για αυτά τον χαρακτηρίζουν εθνικιστή. Δηλαδή θέλουν να κοντίνουν τον πόη του σημερινού Έλληνα για να μην έχει αυτό που είναι το ιδίωμά του, καθεστώς διεκδίκησης ελευθερίας. Το να προσπαθούν, αν θέλετε να έρθουμε στο ζήτημα του χαρακτήρα της Επανάστασης, το να προσπαθούν να πουν ορισμένοι παρακολουθήματα μυρικαστικά αυτού του κρατικού ιδεολογικού στοιχείου που διακινούν ότι η ελληνική επανάσταση ήταν φιλελεύθερη, είναι σαν να θέλουν να πάρουν έναν όπως εσείς, όπως εμείς που έχουμε μια ορισμένη ηλικία και ωριμότητα, να μας τοποθετήσουν σε βρεφονιπιακό σταθμό. Η ελληνική επανάσταση είχε τα χαρακτηριστικά της ελευθερίας,
αλλά με όρους οικουμενικότητας, κοσμόπολης. Κοσμόπολη ήταν το κράτος, δηλαδή δημοκρατίας. Αυτός ο φιλελευθερισμός που θέλουν να αποδώσουν στην Ελληνική Επανάσταση είναι η ιδέα του φιλελευθερισμού που κινητοποίησε τις κοινωνίες της Ευρώπης για να υπερβούν την απολυταρχία. Δεν έχει να κάνει με αυτό που βλέπανε και ζούσανε και ήθελαν οι Έλληνες της τουρκοκρατίας με την Επανάσταση. Απόδειξη, αν ήταν αγροτική όντως και μικρή η Ελλάδα, πώς εξηγείται ότι διαμόρφωσε μη απολυταρχικά συντάγματα και μάλιστα που θεωρούνται ότι είναι πιο δημοκρατικά και πρωτοπόρα ακόμα και με τα σημερινά. Από πού τα άντλησαν αυτά, γιατί αυτά δεν δίδασκε. Από τα χωράφια σίγουρα όχι. Δεν τα δίδασκε ο διαφωτισμός αυτά. Ο διαφωτισμός έφτασε μέχρι τον φιλελευθερισμό της εκλόγιμης μοναρχίας, δηλαδή της υπέρβασης της απολυταρχίας. Δεν πήγε παραπέρα, όπως δεν έχει πάει ακόμη. Ο φιλελευθερισμός, η έννοια της ελευθερίας και όχι η ιδεολογία που διακινείται, έτσι, είναι μια υπόθεση η οποία έχει βάθος και θα φτάσει σε αυτό που ήθελε ο Ρήγας, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, Γιώργο, την εποχή της τουρκοκρατίας, αν εξαιρέσουμε ότι οι Τούρκοι διαφέντευαν, ήταν οι κατακτές του χώρου, στην κοινωνία οι σχέσεις ήταν λίγο πολύ όπως οι σημερινές της Ευρώπης. Όχι, ήταν ακόμα πιο προωθημένες. Κοιτάξτε, όταν συζητάμε για το τι ήταν ο ελληνικός κόσμος της τουρκοκρατίας και λέμε ότι ήταν δημοκρατικά υποστασιοποιημένος μέσα στα κοινά, δεν σημαίνει ότι νοσταλγούμε να πάμε εκεί. Σκεφτόμαστε σήμερα με τους όρους του μέλλοντος, δηλαδή μας εμπνέει, λέμε τι ήταν αυτό που τους έκανε να έχουν δημοκρατική αυτοκυβέρνηση και να μην θεωρούν ότι είναι δημοκρατία το κράτος της εκλόγιμης μοναρχίας ή της απολυταρχίας της εποχής στην Ευρώπη. Και αναλόγως σκεφτόμαστε πώς θα το εφαρμόσουμε για να έχουμε την ίδια αντιστοίχηση κοινωνίας και πολιτικής σήμερα. Πώς θα εξαναγκάσουμε, γιατί αυτό είναι, αν υπάρχει ένα ιδίωμα του ελληνικού πολιτισμού, ξέρετε, από την αρχαιότητα μέχρι και την τουρκοκρατία, είναι ότι η πολιτική είναι αυστηρά συνδεδεμένη με την κοινωνική συλλογικότητα. Σημαίνει αυτό ότι ο πολιτικός δεν αποφασίζει τι είναι συμφέρον για την κοινωνία σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, δεν αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι σε πρώτο και τελευταίο βαθμό με το έτσι θέλω, αλλά αφουγκράζεται θεσμικά και τη βούληση της κοινωνίας. Είναι εξαναγκασμένος να πραγματοποιεί πολιτικές συλλογικότητας από τα δημόσια έργα μέχρι την εξωτερική πολιτική και όχι πολιτικές ιδίου συμφέροντος ή πελατειακού συμφέροντος ή όχι. Αυτά είναι γεννήματα του κράτους αυτού, της αναντιστοιχίας. Δηλαδή ένα κράτος το οποίο ήταν χρήσιμο, έπαψε να είναι και χρήσιμο για τη Δύση πια. Ήταν χρήσιμο όμως για το 19ο αιώνα, γιατί ήταν η επόμενη φάση από την απολυταρχία του περιραίοντος χώρου και που ήρθε να αμφισβητήσει ποιος, ο ελληνικός κόσμος. Ήταν η πηγή της έμπνευσης της Ευρώπης για να γιγαντώσει το κίνημα του φιλελευθερισμού και της υπέρβασης της φεουδαρχίας της εποχής. Και εξ αντανακλάσεως ήρθαν και κάποιοι στην Ελλάδα, όπως και από την Ευρώπη και τον κόσμο, θέλησαν να ενισχύσουν την ελληνική υπόθεση γιατί την θεωρούσαν δική τους υπόθεση. Όπως ενέπνευσε η αρχαία εποχή, η αρχαία ελληνική γραμματεία σε πολλά την εξερχόμενη από τη φεουδαρχία Ευρώπη, έτσι ενέπνευσε η ελληνική επανάσταση. Αυτό δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς. Τι θέλουν να μας πούν αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε για την μικρή και αγροτική ελληνική κοινωνία? Θέλουν να αποκρύψουν τα πεπραγμένα αυτού του κράτους, που σημαίνει δεν θέλουν και να αλλάξουν τα πράγματα. Διότι αυτό το κράτος, και με μοχλό αυτό το κράτος, οι δυνάμεις που δοξάζουν για την ελευθερία μας είναι εκείνες που εξαφάνισαν τον μείζωνα ελληνισμό και τους ιστορικούς θεσμούς που δημιούργησαν τον ελληνικό πολιτισμό. Εάν δεν το συνειδητοποιήσουμε, δεν θα πάμε μπροστά. Μιλήσατε προηγουμένως για διασπορά. Προσέξτε να δείτε πώς μας έχουν ενσταλάξει στο μυαλό μας μία αντίληψη ότι
Ελληνισμός και Ελλάδα είναι η Πελοπόννησος και η Στερεά. Και δεν υπάρχει τίποτε πέραν αυτού. Αυτό που λέμε μείζωνα ελληνισμό, όπως τον χαρακτηρίσετε, δηλαδή οι Επτανήσοι, οι Μικρασιάτες, οι Βαλκάνοι Έλληνες, δεν είναι διασπορά. Εκεί είναι οι αιστείες του ελληνισμού. Διασπορά είναι σήμερα οι Έλληνες της Αμερικής, οι Έλληνες της Αυστραλίας, οι Έλληνες οπουδήποτε. Αλλά είναι... Άρα όρος ο ευρύτερος ελληνικός χώρος, Βαλκάνια, Μικρασία, Νότια Ιταλία, Ιταλία, είναι ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός λοιπόν αυτή την εποχή περιλαμβάνει τη Μικρά Ασία, ευρύτατα τμήματα πια της Μικράς Ασίας, γιατί εξισλαμίστηκαν πολύ, και ένα μεγάλο μέρος της Βαλκανικής. Ξεχνάμε ότι ακόμα και οι Βαλκανικοί λαοί που και στο Βυζάντιο αντιστέκονταν, όπως οι Βούλγαροι, εξελληνίστηκαν ευρύτατα στην περίοδο αυτή, ώστε να έχουμε έναν νεόφυτο Δούκα, ο οποίος στην αρχή του 19ου αιώνα μας διαβεβαιώνει ότι έχει τελειώσει ο εξελληνισμός αυτών των ανθρώπων και όλοι αισθάνονται Έλληνες. Τον Ρίγα πιο πριν από τον νεόφυτο Δούκα, ο οποίος δημιουργεί την ελληνική δημοκρατία και λέει ότι όλοι αυτοί οι εθνοτικοί Βαλκάνοι είναι εκ καταγωγής Έλληνες, δηλαδή πολιτισμικά Έλληνες, εξελληνισμένοι. Μα αυτά είναι τα στοιχεία που θα μας εξηγήσουν εάν πρέπει να είμαστε σήμερα ευχαριστημένοι και δοξαστικοί για ό,τι συνέβη μέχρι σήμερα, ή πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό μας για να δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε και όχι τι πρέπει να δικαιολογήσουμε, συγκαλύπτοντας τις πραγματικότητες κάτω από το χαλί. Αλλά δυστυχώς όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και βεβαίως όλα τα μέσα ενημέρωσης και βεβαίως όλη η πραγματικότητα των χώρων, των θεσμών, όπως είναι τα πανεπιστήμια, που παράγουν, που έπρεπε να παράγουν επιστήμη, είναι σε αυτόκλητη διατεταγμένη υπηρεσία να συγκαλύψουν την επιστήμη και τη γνώση για να παραγάγουν ιδεολογία, για να δικαιολογήσουν ακριβώς τα πεπραγμένα αυτού του κράτους. Λοιπόν, μήπως, Γιώργο, δεν είναι ενσυνείδητο αυτό, αλλά επειδή υπήρξε ένας κορμός διαμορφωμένος, δηλαδή δεν είναι, κατά κάποιο τρόπο είναι ένας μιμητισμός. Αυτό που λέτε είναι, τίθεται στην καρδιά του ζητήματος και είναι το πιο σημαντικό. Ότι επανέλαβαν ένα ψεύδος το οποίο σερβιρίστηκε καταλήλως και το διακινούν έχοντας πιστέψει σε αυτό. Ο καλύτερος τρόπος για να ηγεμονεύσεις σε μια χώρα είναι να την πείσεις ότι δεν είναι ο εαυτός της και ότι είναι η εικόνα του ηγεμόνα. Αυτό λοιπόν συμβαίνει σήμερα με την άρχουσα ιστοριογραφία, την άρχουσα κοινωνική επιστήμη γενικότερα. Δηλαδή έχει διδαχθεί να περιγράφει τον Γάλλο, τον Γερμανό, τον Άγγλο ως εάν είναι ο Έλληνας. Και όταν έρχεται η στιγμή να εξηγήσει τα ανεξήγητα... Α, πολύ ωραίο αυτό, ναι, ναι, και πες. Βεβαίως θα λειτουργήσει ως ο Ταλιμπάν της ιδεολογίας για να εξαφανίσει τον εαυτό του. Δηλαδή να μην είναι αναγνωρίσιμος. Θα τον κάνει κουτσό, θα τον κάνει κοντό, θα τον κάνει ασχημομούρι. Αυτό κάνουν. Για να δείξουν ότι δεν ήμασταν και τίποτε, εν πάση περιπτώσει αυτοί μας έκαναν. Πάντως πολύ ωραίο, δηλαδή τα γνωρίσματά μας τα λέμε ότι τα έχει ο Γερμανός, ο Αγγλέζος, ο Ολλανδός, ο ένας, ο άλλος, αλλά εμείς δεν τα έχουμε. Προσέξτε, εξαφανίζουμε το φαινόμενο των κοινών. Σας το λέω με ένα παράδειγμα, που είναι οι πόλεις, κράτη, όπως εξελίχθηκαν στην ιστορία, λέμε μάλιστα ότι μας τις έδωσαν οι δυτικοί, τη στιγμή που ο ελληνικός κόσμος τους έδωσε στους δυτικούς για να εξέλθουν τις φεουδαρχίες. Σωστά. Και συγχρόνως μας λένε ότι το να είσαι ελεύθερος, υποκαθεστώς εθνικής κατοχής εννοείται, αλλά μέσα στα κοινά σου ελεύθερος να αυτοκαθορίζεσαι, να συνέρχεσαι δηλαδή στην πλατεία του χωριού και να αποφασίζεις, αυτό είναι κατώτερο από το να είσαι δουλοπάρικος. Η ευρωπαϊκή κοινωνία που ήταν δουλοπαρικιακή κοινωνία ήταν δουλοπάρικη. Ξέρετε, δεν ερμηνεύουν τον ελληνικό κόσμο με βάση τον γερμανικό, το γαλλικό ή ό,τι. Ερμηνεύουν τον ελληνικό κόσμο με βάση αυτό που δίδασκαν οι διαφωτιστές, δηλαδή
200-300 διανοούμενοι του 18ου-19ου αιώνα και που το πρόταγμά τους ήρθε να εφαρμοστεί στον ευρωπαϊκό κόσμο μόλις στο δεύτερο μισό, για να μην πω προς το τέλος του 20ου αιώνα. Αντιλαμβάνεστε ενός ότι κάτι δεν πάει καλά στο μυαλό τους. Α, μπράβο, ναι, εντάξει. Πολύ ωραία ανάλυση. Γιατί είχα δυσκολία τώρα αυτά που είπε σήμερα, αρχίζω να το διαμορφώνω το πώς έχουμε λίγο διαστρεβλώσει, πώς έχουμε πάρει λάθος δρόμο, ενώ έχουμε χίλια δυο πράγματα να υπερηφανευτούμε, δεν τα βλέπουμε. Να πάψουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας ως κακομοίρη. Ως κακομοίρη, μπράβο. Ως κακομοίρη απέναντι στο φεουδάρχη. Ας αναλογιστούμε και ας διαβάσουμε να δούμε πώς είδαν οι ζητικοί φεουδάρχες το Βυζάντιο όταν το κατέκτησαν. Αρκεί αυτό. Σωστά. Ο πλούτος, έλεγαν, που υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη είναι μεγαλύτερος από το σύνολο του πλούτου του κόσμου. Λοιπόν, δεν γίνεται η έξοδος της Ευρώπης από την φεουδαρχία να συντελεστεί διαχειρός ελληνικής με ό,τι πραγματοποίησαν, δηλαδή και με την αρχαία σκέψη και με τα υποστατικά θεμέλια που έδωσε το Βυζάντιο και με την ελληνική επανάσταση, και να έρχονται οι εδώ να δηλώνουν, να σκιαγραφούν τον Έλληνα ως τον κακομούτσουνο κακομοίρη της μικράς πληνεντήμου Ελλάδος, η οποία οδήγησε στη μικρασιατική καταστροφή. Όλη η Ευρώπη λέει ότι τα πάντα πήρα την Ελλάδα, και έρχεται η Ελλάδα να πει ότι εμείς είμαστε οι φτωχοί που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε. Εγώ με απλά λόγια αυτό κατάλαβα ότι μας είπες. Η κακομοίρικη άρχουσα τάξη σε αυτή τη χώρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, έχει ανάγκη να κοντίνει τον Έλληνα, την ελληνική κοινωνία, και να την βάλει στα μέτρα της. Όπου αντιστέκεται η ελληνική κοινωνία, εκεί βλέπετε ότι πέφτει ο Πέλεκης. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Κύριε Κοντογιώργη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και χρόνια πολλά για την ημέρα. Πολλά.